αυξάνει τη χαρά του παιχνιδιού, αλλά και ότι δεν αποδίδει το 100% των δυνατοτήτων του. Προπονείται λοιπόν, όπως είπαμε, και αγωνίζεται ουσιαστικά για να ευχαριστήσει τους άλλους. Και εδώ θα πρέπει κάθε αθλητής να αναρωτηθεί, παίζω για τον εαυτό μου ή για τους άλλους τελικά. Τι είναι όμως οι προσδοκίες όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι? Όταν μπαίνουν τα πρέπει, ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να παίξω τέλεια, πρέπει να βάλω 2 γκολ, πρέπει να ευχαριστώ τους γονείς μου, αυτά τα πρέπει σκοτώνουν και την ποδοσφαιρική αυτοπεποίθηση και κάνουν πιο έντονα την επιθυμητότητα ματέως. Αντικαταστούμε λοιπόν τις προσδοκίες με πιο επιτεύξιμους στόχους που θα μας επιτρέπουν να επικεντρωθούμε στην πρόοδο, στην εκτέλεση παρά στο αποτέλεσμα. Βεβαίως και μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Βεβαίως και θέλουμε να επιτύχουμε το καλύτερο. Βεβαίως θέλουμε τον γκολ, βεβαίως θέλουμε την νίκη. Αλλά αυτό είναι επισφράγγιση μιας πολύ καλής προσπάθειας. Και όχι αυτός ο σκοπός, ώστε να χάνουμε την πορεία. Πολλές φορές εμείς οι γονείς δεν θα πρέπει να μας λέει από τα παιδιά μας, αλλά ούτε και να μας ακούνε. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε, βλέπετε τους αγώνες ή τις προπονήσεις. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο οι γονείς να παρεμβαίνουν, να δίνουν οδηγίες στρατηγικής, ειδικά οι πατεράδες το κάνουν αυτό πολύ έντονα. Αυτό το να ακουατσάρεις ένα παιδί είναι καθαρά κομμάτι του προπονητή. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να αναλάβει μόνο ο προπονητής. Βεβαίως και αν θέλει το παιδί μετά από ένα μάτς μπορεί να συζητήσει μαζί μας αν θέλει να ακούσει τη γνώμη μας. Άρα καθαρά και μόνο συμβουλευτικά. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα του δώσουμε οδηγίες για το πώς θα παίξει, τι στρατηγική θα ακολουθήσει ή θα ψάξουμε το λόγο που δεν έπαιξε ή για τη διάρκεια που έπαιξε. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε πίσω και να του λέμε this is your thing. Αυτό ακριβώς. Αθλητισμός. Πόσο επηρεάζουν οι προσδοκίες των γονέων την επίδοση των παιδιών καταρχήν επηρεάζουν τη συμμετοχή σε ένα άθλημα, το ποιο άθλημα θα επιλέξουν, την ένταση της προσπάθειας, αλλά και την επίδοσή του. Όλα αυτά είναι το ρεζουμέ από πάρα πολλά ερευνητικά δεδομένα. Υπάρχουν άπειρα τέτοια δεδομένα που ενισχύουν. Την αντίληψη της ικανότητας ενός παιδιού, πόσο ικανό τελικά αισθάνεται γενικότερα, το κίνητρο που θα έχει και την απόλαυση από το να συμμετέχει σε ένα άθλημα. Το ευχάριστο αυτή την τελικά είναι ότι προοδευτικά η επιρροή των γονιών μειώνεται. Αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές εμείς βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κακό έχει γίνει. Γιατί όπως είπαμε, ένα παιδί ενδοβάλλει αυτά τα οποία θα το έχουμε πει, θα το έχουμε μάθει. Άλλοι λοιπόν τα οικειοποιείται και τα κάνει δικά του. Επίσης, εμείς οι γονείς επηρεάζουμε και τη σχέση του παιδιού μας με τον προπονητή. Κυρίως όσον αφορά την εγκύτητα, την ποιότητα της σχέσης συναισθηματικά, για παράδειγμα την εγκύτητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας στο να μην αμφισβητούμε έναν προπονητή, ακόμα και αν προσωπικά μπορεί να μας ταιριάζει. Να σεβόμαστε δηλαδή το ρόλο του, το θεσμό αυτό, το ρόλο του προπονητή και να μεταφέρουμε αυτό το σεβασμό και στο παιδί μας. Το καλό είναι ότι ως γονείς έχουμε το μοναδικό ρόλο του να δώσουμε στο παιδί μας τόσο πολλά πράγματα εκτός από το κοατσάρισμα που δεν έχει κανείς άλλος. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί το παιδί μας έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και μάλιστα η ενθάρρυνσή μας και η υποστήριξή μας είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει αποδειχθεί ερευνητικά σε πάρα πολλά κομμάτια ότι βοηθάει το παιδί μας.